Μάιος του 1979, πρώτη με επαφή με ναυάγιο τη θαλάσσια περιοχή του Τσαθοπύργου. Το Νέστος, γνωστό σε όλους πλέον, βρίσκεται σε βάθος 28 μέτρων, προσβάσιμο βέβαια από την ακτή, αλλά σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν στην κατάδυση, είναι δύσκολο για τους εραστέχνες αυτοδίτες, με το θέμα δηλαδή των αστεριών που λέμε. Υπάρχει στην περιοχή του έξω από το ξενοδοχείο Αχάια Beach το Δαρμάς, είναι σε βάθος 41 μέτρων, δεν έχει μείνει τίποτα εκτός από ένα πηδάλιο που υπάρχει επάνω. Υπάρχει ένα ναυάγιο απέναντι στη Βασιλική Τοπιά σε βάθος 8-10 μέτρων, το οποίο βομβαρδίστηκε το 1944, όπως και στο Κρυονέρι, αλλά είναι ο οποίος σκεπάστηκε αυτή τη στιγμή, σε μικρό βάθος, προσβάσιμο μεν, αλλά έχουν μείνει κομμάτια από λαμαρίνους κτλ. Υπάρχει ένα στην άκρα του Ευήνου, το Δεντζάρ, το οποίο είναι σε βάθος 28 μέχρι 41 μέτρα βάθος. Προσβάσιμο βέβαια αυτό, αλλά είναι πάντα θολό ανάλογα με την κατάσταση του ποταμού. Υπάρχει το Βιβί στον Άραξο, ανοιχτά το Άραξο στα 34 μέτρα, 21, 34, 28, 34 μέτρα. Είναι προσβάσιμο και αυτό, μπορεί να πάει κάποιο να το δει. Συνήθως είναι καθαρά τα νερά. Τι συνέβη εκεί? Κάτω τον πλούτο, όπως πέρανα και έξω από τον Άραξο, προσέκρουσε σε νάρκε, το αριστερό μέρος της πλώρης είναι διαλυμένο, κάθεται πάνω σε μπάρο, η προπέλα βρίσκεται στον αέρα κλπ. Κλπ. Αυτό αναγνωρίστηκε με μια καμπάνα την οποία ανέσυρα εδώ και μερικά χρόνια και η ονομασία του ήταν διαφορετική, δεν λεγόταν Βιβί. Υπάρχει ανοιχτά από τον Άραξο ένα πολύ καθαρό ναυάγιο, πολύ μεγάλο, το οποίο έχει βυθιστεί από βομβαρδισμό. Βρίσκεται στο βάθος 37 μέτρων, το φαίνεται τα πολυβόλα του άνετα, πλώρα πρίμα, κάθεται στο βυθό όρθιο. Πολύ καλό ναυάγιο, αλλά όπως είπαμε πριν από λίγο, απαιτείται ειδική εκπαίδευση, γιατί τα διπλώματα που χορηγούν σήμερα, σύμφωνα με την νομοθεσία που άλλαξε το 2005, είναι μέχρι 25 μέτρα βάθος. Από εκεί και πέρα, ευθύνη των αυτοδητών, μπορεί ο καθένας να πάει να το δει. Τι βάθος βρίσκεται αυτό? Από 37 μέχρι 47 μέτρα, πατάς κάτω. Αλλά μέχρι τα 37. Φαίνεται πάρα πολύ, όταν έχει καθαρό καιρό κάτω, είναι πάρα πολύ, από τα 25 μέτρα το βλέπεις άνετα. Μετά υπάρχει το πρόσφατο που είναι στη Ζάκυνθο, το Ζάκυνθο στο πλοίο που βούλευε το 1989, προσβάσιμο και αυτό από τα 23-28 μέτρα, μπορούμε να δούμε όλη την μία πλευρά του, γιατί η δεξιά του πλευρά ακουμπά στο βυθό. Μπορούμε να δούμε τα φορτηγά από το άνοιγμα μετά από πρόσκρουση που είχε το πλοίο αυτό. Επίσης υπάρχει άλλο ένα ναυάγιο, τα οποία είναι μπροστά στη σπίθα του του Διάβλου του Μεσολογγίου, στην πράσινη σπίθα, πολύ κοντά, το οποίο δεν έχει απομείνει τίποτα και αυτό. Κομμάτια από πλοίο έχουν μείνει, έχει διαλυθεί ολόκληρο το Έσπερος. Και μπορούμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα για πάρα πολλά ναυάγια βέβαια, αλλά αυτά χρειάζεται χρόνο και ώρα και μπορούμε να τα δείξουμε με φωτογραφίες που υπάρχουν ήδη. Τουρισμός σε αυτό το επίπεδο θα μπορούσε να αναπτυχθεί? Εξειδικευμένοι αυτοδίτες μπορούν να έρθουν να το δουν και να τα δουν όλα αυτά τα ναυάγια. Μπορούμε. Mm-hmm. Μπορούμε δηλαδή να το προωθήσουμε. Αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε και διάφορα τουριστικά πάρκα που ήδη γίνεται λόγος για αυτά.